πρέπει να δώσω και εγώ συγχαρητήρια στα παιδιά, στους προπονητές. Η ομάδα έκανε το παν μέσα σε λίγα χρόνια από το τοπικό να φτάσει στην υψηλότερη ερασιτεχνική κατηγορία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, μια που η επόμενη ανώτερη κατηγορία είναι η επαγγελματική κατηγορία της Α1, με άλλες προϋποθέσεις. Επομένως, είμαστε στην υψηλότερη αυτή την ώρα κατηγορία που υπάρχει στην Ελλάδα όσον αφορά το ερασιτεχνικό μπάσκετ. Απ' την άλλη πλευρά είναι ότι είμαστε η μοναδική ομάδα στη Δυτική Μακεδονία που κατάφερε να κάνει κάτι τέτοιο, η οποία προέρχεται από τα σπλάχνα της Δυτικής Μακεδονίας, όχι μόνο της Καστοριάς, αλλά από όλους τους 4 νομούς της Δυτικής Μακεδονίας. Είμαστε μέσα στις 2 ομάδες της Βόρειας Ελλάδος, γιατί άμα πάρουμε από την Κέρκυρα έως την Αλεξανδρούπολη, οι 2 ομάδες που είναι στην Α2 είναι η Καστοριά και ο Ηρακλής και οι 2 ομάδες που είναι στην Α1 είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Επομένως, αυτό δείχνει την μεγάλη επιτυχία που έχει η ομάδα, που έχει κάνει η ομάδα, με αυτές τις προϋποθέσεις τις οποίες είχε μέχρι σήμερα και με τα γήπεδα και με τις υποδομές οι οποίες υπήρχαν μέχρι τώρα. Αυτό δείχνει μια μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους του προπονητικού team από τον head coach μέχρι και τους φροντιστές και τις φυσιοθεραπεύτες και όλους τους υπόλοιπους που αποτελούν το τεχνικό team, και από την πλευρά των αθλητών και την υπομονή και την αγωνιστικότητα που δείξανε για να ανεβάσουν την ομάδα σε αυτή την κατηγορία, αλλά και από πλευράς διοίκησης. Το αίτημα για ένα νέο γήπεδο υφίσταται και θα υφίσταται. Αλλά το θέμα από εδώ και πέρα δεν είναι δικό μας. Το θέμα είναι του Δήμου Καστοριάς. Υπήρξαν κάποιες δηλώσεις, τις οποίες σας παραπέμπω εκεί πέρα, και δεν έχω λόγο να μην πιστεύω ότι θα υλοποιηθούν αυτά τα οποία υποσχέθηκε ο Δήμος Καστοριάς και ότι θα προχωρήσει παραπέρα στις εξυπηρέτηση των αναγκών, όχι μόνο της ομάδος, αλλά και της κοινωνίας Καστοριάς, διότι πλέον τα πράγματα γίνονται πλέον πιο ποιοτικά. Θέλουμε τα παιδιά να αθλούνται σε χώρους οι οποίοι είναι πλέον μοντέρνοι. Αυτό το γήπεδο είναι χτισμένο το 1980 και για εκείνη την εποχή ήταν μια χαρά. Σήμερα όμως οι ανάγκες που υπάρχουν είναι διαφορετικές. Τα παιδιά και η νεολαία θέλει διέξοδο στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, και πιστεύω ότι θα γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες εκ μέρους πλέον των αρμοδίων, γιατί τα λόγια από εμάς τελειώσανε. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Ούτε εμείς διοικούμε τον τόπο. Εμείς είμαστε εδώ πέρα για να διοικήσουμε το σύλλογό μας, η διοίκησή μου και εγώ. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για την νεολαία, για τα νιάτα της πόλης, έχοντας κορυφή και την ομάδα την αντρική. Γιατί δεν σημαίνει αυτό, γιατί έχουμε παιδικά, έχουμε εφηβικά, έχουμε προπαιδικά, έχουμε ακαδημίες. Υπάρχουν σχεδόν ίσως παραπάνω από 200 παιδιά στην ώρα, ίσως και περισσότερα, τα οποία ασχολούνται με το άθλημα και υποστηρίζονται με πάρα πολύ ισχυρό τρόπο, πέρα από την αντρική ομάδα, είναι καλά οργανωμένα και τα υπόλοιπα τμήματα. Έτσι λοιπόν, η καλύτερη ερώτηση δεν είναι στο κατάλληλο πρόσωπο. Μάλιστα. Αγωνιστικά τώρα, πρόεδρε, ποιες είναι οι απαραίτητες ενέργειες και κινήσεις από εσάς? Ενισχύθηκε η ομάδα με παιδιά που διαθέτουν την εμπειρία από την ανώτερη κατηγορία που θα συμμετέχει φέτος η ομάδα σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα? Ναι, πραγματικά είναι δύσκολο πρωτάθλημα και να σου πω, είμαστε πρωτάριδες όλοι. Γιατί είναι φυσιολογικό, πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Και θελήσαμε να έχουμε έμπειρους αθλητές, αλλά θελήσαμε από την άλλη μεριά να τιμήσουμε το προπονητικό team, το οποίο δεν άλλαξε καθόλου, γιατί και αυτοί πρωτάριδες είναι, δεν άλλαξε καθόλου και την αξίζαν αυτή τη τιμή και το δικαίωμα να ξεκινήσουν αυτή την προσπάθεια μαζί, και πιστεύω ότι, επειδή πιστεύω ότι είναι άξιοι όλοι τους, πιστεύω ότι θα πάμε καλά και θα δείξουμε το πρόσωπο το οποίο χρειάζεται στην κατηγορία. Βέβαια είναι πρωτόγνωρη κατηγορία, τις εμπειρίες αρχίσουμε να τις ζούμε από αύριο. Όπως το ίδιο κάναμε την πρώτη χρονιά όταν είμαστε στη Β' Εθνική και τη δεύτερη βγήκαμε πρώτη. Και επειδή παίζουν, όπως λέω εγώ, 5 με 5,
Πιστεύω ότι θα ξαναπαίξουμε 5 με 5 και θα τα καταφέρουμε. Και εμείς θέλουμε να παίξουμε και 6 με 5. 6 με 5 θα παίζουμε στην έδρα μας. Αυτό είναι, μου δίνεται μια πολύ καλή πάσα. Πιστεύω ότι πρέπει ο κόσμος να αγκαλιάσει την πόλη, την ομάδα, η πόλη να αγκαλιάσει την ομάδα. Όχι μόνο η πόλη, αλλά είναι μια ομάδα όλου του νομού. Όλος ο νομός πρέπει να αγκαλιάσει την ομάδα. Τα έξοδα είναι μεγάλα, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε μόνο δύο ομάδες από τη Βόρεια Ελλάδα. Πρέπει να κατεβούμε στην Αθήνα 8-9 φορές και όχι μόνο, Πελοπόννησο, Πάτρα, Αρκαδία. Δεν είναι μικρά τα πράγματα και το εγχείρημα που γίνεται. Και αυτό θα το καταλάβει ο κόσμος μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Εδώ θα έρθουν ομάδες οι οποίες έχουν αφήσει ιστορία. Έχουν παίξει Eurolinga, το Μαρούσιν, το Περιστέρι. Είναι ομάδες οι οποίες έχουν αφήσει μια τεράστια ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ, είναι ο Ρακλής, έτσι, με ονόματα πολύ ισχυρά και πολύ ηχηρά, τα οποία εμείς θα κοιτάξουμε να τα κοιτάξουμε στα μάτια και να διεκδικήσουμε την νίκη επίσης ώρες. Και θα το κάνουν αυτό. Γιατί οι δυνατότητες υπάρχουν και οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν είναι ενός ανδρός αρχή η ομάδα. Εδώ η ομάδα είναι όλων των Καστοριανών και όλων των Κουναράδων. Καλούμε λοιπόν όσους δεν μπορέσαμε να τους βρούμε προσωπικά και όσους δεν μπορέσαμε να πιάσουμε, δεν μπορούμε να πιάσουμε τον καθένα προσωπικά. Μακάρι να είχα τη δυνατότητα και εγώ και η διοίκηση να μιλήσουμε με τον καθένα χωριστά και να τους αναπτύξουμε όλα αυτά που κάνουμε εδώ πέρα, αλλά είναι πρακτικά αδύνατον. Τους καλώ λοιπόν μέσα από το βήμα που μου δίνετε εσείς και σας ευχαριστώ πολύ και εσάς όλους τους δημοσιογράφους για την αμέριστη υποστήριξη που δείξατε στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Καλώ λοιπόν όλους τους επαγγελματίες, όλους τους γονοποιούς, όλους τους πολίτες του νομού Καστοριές, όχι μόνο ηθικά αλλά και υλικά, να έρθουν να στηρίξουν τη δικιά τους στην ομάδα, για την οποία είμαι σίγουρος ότι και περήφανοι θα γίνουν, αλλά και αυτό που θα κάνουν και με υλικό τρόπο θα πιάσει τόπο. Και αυτό δεν θα πιάσει τόπο μόνο στην ανδρική, γιατί η αιχμή του δώρατος μπορεί να είναι η ανδρική, αλλά είναι τα παιδιά της πόλης, είναι τα παιδιά του νομού, τα οποία παραδειγματίζονται από παραδείγματα αθλητών, οι οποίοι πετυχαίνουν αυτή την ώρα πιθανώς το ακατόρθωτο για την περιοχή μας, και ονειρεμένα πράγματα για τους πιτσιρικάδες που βλέπουν ανθρώπους τεράστιους αθλητές, πολύ έμπειρους αθλητές, να μάχονται για τα χρώματα της φανέλας που φοράνε και τα ίδια τα παιδιά μας. Να είστε καλά. Για τους στόχους της ομάδας. Στόχους, δεν με ρωτήσατε, τώρα με ρωτάτε. Να ξεκινήσω από κάτι που λέω πάντα εγώ, ότι δεν πιστεύω τίποτα άλλο πέρα από τη νίκη. Για μένα ο μόνος σκόπος και ο μόνος στόχος είναι μόνο η νίκη. Βέβαια πρέπει να δούμε σε αναλογία το τι συμβαίνει στο πρωτάθλημα, ότι έχουμε ομάδες οι οποίες είναι πανίσχυρες, είναι η υψηλότερη κατηγορία, υπάρχουν ομάδες με φιλοδοξίες, υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν μεγαλύτερο background από τις Καστοριές. Εμείς είμαστε λίγο πιο δεμένοι, πιο οικογένεια, γι' αυτό κιόλας ζήτησα προηγουμένως και την στήριξη και την ηθική αλλά και την υλική οποιοδήποτε έχει διάθεση να προσφέρει κάτι σε αυτήν την ομάδα, και ο στόχος είναι να τερματίσουμε όσο γίνεται ψηλότερα την επόμενη χρονιά, για να μην μπούμε σε καμία περιπέτεια. Αν ακούσατε και τους αθλητές που τους ακούσατε προηγουμένως, δεν είναι αθλητές που είναι διατεθειμένοι να δώσουν το παραμικρό στον αντίπαλο και θα πουλήσουν το τομάρι τους πολύ ακριβά μέσα στο παρκέ. Το ίδιο κάνει και ο coach μαζί με το team που έχει. Δεν είμαστε με κανέναν τρόπο εύκολος στόχος. Αντίθετα, είμαστε πάρα πολύ σκληροί και είμαστε πολύ δυνατοί για να διεκδικήσουμε την καλύτερη θέση για την ομάδα της Καστοριάς και να πάμε την Καστοριά εκεί που της αξίζει. Επομένως, ο στόχος είναι η παραμονή κυρίως και η κατάκτηση της υψηλότερης δυνατής θέσης
Και πιστέψτε με, δεν θα χαριστούμε σε κανέναν.